Βλέπουμε αυτή τη στιγμή χαρακτηριστικές φωτογραφίες με εθελοντές, με διασώστες, Εύη. Οι οποίοι με όλα τα μέσα έτσι για να προφυλαχθούν και οι ίδιοι, ναι, βγήκαν στη μάχη με την Μπάρμπαρα να δώσουν την βοήθειά τους σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, αλλά γενικά έτσι να αισθάνονται και οι πολίτες αυτό το αίσθημα ότι είναι κάποιος εκεί για να τους βοηθήσει. Πρόκειται για απλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και βρέθηκαν όμως έξω, εκεί στο χιόνι, στο κρύο, στις δύσκολες συνθήκες, τις δύο αυτές τρεις μέρες της κακοκαιρίας και έδωσαν τη βοήθειά τους. Μάλιστα, λοιπόν. Προτείνω να πάμε στον κύριο Μιχάλη Καπετανάκη, τον συντονιστή της Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας 1 Ρεθύμνου. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Η ομάδα αυτή, αξίζει να πω, και ο κύριος Καπετανάκης ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του χιονιά δίπλα στο έργο των αρχών, συμπαραστάθηκε. Και να τον καλησπερίσω, κύριε Καπετανάκη. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Για πάμε να εστιάσουμε λίγο σε αυτό τον σπουδαίο ρόλο, τον σπουδαίο ρόλο των εθελοντών, ειδικά σε καταστάσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε, είμαστε εθελοντές. Ο εθελοντής τι είναι? Αφιερώνει χρόνο από τη ζωή του, από την οικογένειά του, από την προσωπική του ζωή. Και είναι και κάτι που πρέπει να το έχει στο αίσθημα του εθελοντισμού για να μπορέσει να το, το προσφέρει και να το μεταδώσει και σε άλλου συνανθρώπου σου, ούτω ώστε και αυτό που έχουμε καταφέρει εμεί τη ουσία είναι να συναντηθούμε πολλοί άνθρωποι με αυτό το αίσθημα, να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία σε κάθε περίπτωση, όπω και στην προηγουμένη περίπτωση του χιονιά, είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Που κάθε πολίτη. Συνεργασία πάντα, ναι, με τις αρχές, με την πυροσβεστική υπηρεσία, με το τμήμα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεθύμνου, με την αντιπεριφέρεια, με όλες τις υπηρεσίες. Για πείτε μας λίγο, κύριε Καπετανάκη, υπήρξαν δύσκολες καταστάσεις σε αυτή την αντιμετώπιση του χιονιά και των καιρικών συνθήκων και αν ναι, σε ποιες περιοχές, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο σας δυσκόλεψε περισσότερο? Κοιτάξτε να δείτε, λόγω των καιρικών συνθήκων στην αρχή, γιατί εμείς είχαμε το σήμα της φυλακής από το Σάββατο το μεσημέρι, οπότε εμείς ήμασταν Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα Δετάρτη, λόγω υποτροπής της κακοκαιρίας σε φυλακή. Ήμασταν έτοιμοι. Μισό λεπτάκι. Εμείς λοιπόν ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική και είχαμε... Μισό λεπτό. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, βέβαια, κύριε Καπετανάκη, και εμείς σας ακούμε ξεκάθαρα. Ναι, νομίζω ότι δεν σας ακούμε. Σας ακούμε. Να επαναλάβετε λίγο την ερώτηση, γιατί δεν σας άκουγα. Αναφορικά με τις περιοχές όπου χρειάστηκε κάπως μεγαλύτερη προσοχή από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τους εθελοντές, δηλαδή ο σχεδιασμός τελικά κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, πού επικεντρώθηκε? Κοιτάξτε να δείτε, τα υψόμετρα ήταν, το χιόνι το περιμέναμε σε ψηλά υψόμετρα, από τα 500 μέτρα και πάνω, το οποίο η κακοκαιρία, ο αέρας που σημειώθηκε την Κυριακή, από την Κυριακή το πρωί, οι συνθήκες που επικρατούσαν δεν άφησαν το χιόνι να κατέβει σε χαμηλά υψόμετρα. Οπότε επικεντρωθήκαμε στα λίγο πιο υψηλά και με αυτόν τον τρόπο περιορίστηκε. Ενημερώσαμε τον κόσμο, το είχαμε πει, το από μέρες κάνουμε και αναρτήσεις και ο Δήμος, η Περιφέρεια ενημερώνει μάλιστα, τον κόσμο. Μάλιστα. Το λέγαμε, το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Τι να πούμε, κύριε Καπετανάκη, θέλω να πω καλή συνέχεια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ξέρετε ότι εδώ η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή στις πρωτοβουλίες σας. Με το καλό να φύγει αυτή η κακοκαιρία και όσες έρθουν, χρειαζόμαστε το νερό να είναι διαχειρίσιμες. Καιρικές συνθήκες διαχειρίσιμες από όλους μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς είμαστε πάντα στη διάθεση. Να είστε καλά. Το κοινό καλό. Να είστε καλά.